του Συμβουλίου σήμερα και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Γιαννιώτη, παρακαλώ να πάρετε παρουσίες. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Βενέρε Ειρήνη. Πούσα. Ζαδιώτης Παναγιώτης. Παρών. Καλήγερος Δημήτριος. Παρών. Καψάλης Κωνσταντίνος. Παρών. Κομινός Γεώργιος. Παρών. Λουράντος Ευάγγελος. Παρών. Σου Γιάννης Χαράλαμπος. Παρών. Στάθης Μανώλης. Παρών. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Παρών. Μεγαλοκονόμος Τηλιανός. Παρών. Μαγουλάς Νικόλαος. Απών. Καλήγερος Ιωάννης. Απών. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Απών. Να σας ενημερώσω ότι ο Πάρης με πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο και είπε ότι σε 10 λεπτά περίπου θα μπει. Είναι ακόμα στη δουλειά. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Απών. Κοντολέων Δημήτριος. Παρών. Τριφύλης Εμμανουήλ. Ο Τριφύλης με ενημέρωσε ότι έχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Προσπαθεί να μπει. Φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά θα έχει μπει. Ωραία. Δημιώτης Γεώργιος. Παρών. Έχουμε απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος, αν έχει κάτι στο στάδιο της ενημέρωσης, να μας πληροφορήσει. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσει ο κύριος Δήμαρχος, να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Ανδρέιδες και Ανδριάνες. Χρόνια πολλά στον Ανδρέα τον Τραβασάρο, γιατί βλέπω τη γυναίκα του εδώ. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, για τον σύζυγό σου. Και όποιος άλλος έχει Ανδρέα, χρόνια πολλά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Και εγώ να δώσω τις ευχές μου για τη γιορτή τη σημερινή του Αγίου Ανδρέα. Πολύ σύντομα, δύο-τρία πράγματα. Θέλω να σας πω ότι προχωράει πάρα πολύ δυναμικά η διαδικασία της ενεργειακής κοινότητας και θα επισκεφθεί σύντομα το νησί μας ο Ενεργειακός Σύμβουλος, στον οποίο αναθέσαμε τη σχετική μελέτη. Και κρίνω σκόπιμο, κύριε Πρόεδρε, μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να γίνει μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδικτυακά προφανώς, να είναι και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μας κάνει μια πλήρη ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης, όπως ξέρετε, στις 14 Νοεμβρίου έγινε η αδελφοποίηση με το Δήμο Αλίμου. Θέλω να ευχαριστήσω όσους παρευρέθησαν, τηρώντας βέβαια τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Να ευχηθώ στο Δήμαρχο Αλίμου που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή, τα Δέοντα, και να τον ευχαριστήσω και δημόσια και εκείνον και τους συνεργάτες του, γιατί μπορώ να σας πω ότι ήταν μια διοργάνωση άψογη, πραγματικά άψογη. Έχει τύχει να παραστώ σε πολλές τελετές και εκδηλώσεις. Αυτή η διοργάνωση που έγινε στο Δήμο Αλίμου ήταν υποδειγματική. Θέλω να συγχαρώ δημόσια τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Τρίτο θέμα, χρηματοδοτηθήκαμε με 100.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων. Είναι το Δημοτικό Σχολείο της χώρας, το Δημοτικό των Καρβουνάδων και των Υπηαγωγείων στο Κάτω Λιβάδι. Θα γίνουν θερμοπροσώψεις, μονώσεις, υγρομονώσεις, θερμομονώσεις και μία σειρά άλλων απαραίτητων εργασιών. Θα δημοπρακτηθεί με τον νέο προϋπολογισμό. Και τέλος, έχουμε καταλήξει σε ένα αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2022. Και εντός της ημέρας ή αύριο το πολύ, το αργότερο μάλλον, θα στείλω στις δύο παρατάξεις και το προσχέδιο, πριν έρθει δηλαδή για ψήφιση στα συλλογικά όργανα, ούτως ώστε την προσεχή Παρασκευή, αν τους βολεύει, το είπαμε και χθες στην Οικονομική Επιτροπή, την προσεχή Παρασκευή πρωί προς μεσημέρι, να κάνουμε μια συνάντηση εδώ στο Δήμο με τις δύο παρατάξεις και να τους κάνουμε μια πλήρη ενημέρωση πάνω στο θέμα του προϋπολογισμού του 2022. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Κοντολέων έχει το λόγο. Τον κύριο Μαγουλά δεν το βλέπω. Δεν έχει μπει ο κύριος Μαγουλάς ακόμα. Ο κύριος Κοντολέων έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκτός ημερησίας θέμα, σε σχέση με την, ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με την συμμετοχή μας στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Με πολύ αγάπη, πραγματικά, θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα, τα οποία μου έκαναν εντύπωση, γιατί
Ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Ελλάσσων Αντιπολίτευσης, έμαθα για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση μέσα από τα social media, όταν ήμασταν ήδη στην έκθεση. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί δεν έγινε κάποια ενημέρωση για τη συμμετοχή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε το θέμα, ώστε να το γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες και οι δημότες του νησιού μας για τη συμμετοχή. Και επίσης αν έχει γίνει κάποια αξιολόγηση του έντυπου και ψηφιακού υλικού το οποίο δόθηκε στο κοινό στην έκθεση. Αυτά είναι σε αρχικό επίπεδο έτσι, τρία ερωτήματα, τα οποία δεν είναι αποκλειστικά δικά μου, είναι και πολλών άλλων και εγώ σαν εκπρόσωπος των Δημοτών τα μεταφέρω στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, επειδή επανέφερα μάλλον το θέμα των εκθέσεων που έχει να κάνει σχέση με την τουριστική προβολή του νησιού, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για την αξιολόγηση του τουριστικού προορισμού που λέγεται Κύθυρα, δηλαδή αν έχει γίνει αυτό και ποια είναι τα αποτελέσματα. Και με βάση αυτό θέλω να στη δευτερολογία μου να θέσω και κάποια άλλα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κοντολέοντα. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, Νίκος Μαγουλάς. Γεια σου κύριε Μαγουλά. Χαίρετε. Δεν σε είχα προσέξει ότι μπήκες. Είναι παρόν λοιπόν και ο κύριος Μαγουλάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστε κύριε Μαγουλά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα αν έχει γίνει κάποια ενημέρωση μέχρι ώρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άργησα αυτά τα 10 λεπτά. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε στο Καψάλι μετά από μια μεγάλη κακοκαιρία και υπήρχε μια τρύπα μέσα στην οποία είχε πέσει ένα απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου. Είναι το γνωστό σημείο για το οποίο εμείς σαν αντιπολίτευση διαμαρτυρόμαστε εδώ και 2 χρόνια, γιατί είχαν πέσει 147 κυβικά, είχαμε διαμαρτυρηθεί με φωτογραφίες και είχαμε πιστήσει την προσοχή της Δημοτικής Αρχής ότι εκεί δεν πέσανε τα κυβικά. Δυστυχώς, σήμερα το πρωί επαληθευτήκαμε, η θάλασσα είχε γίνει κόκκινη από το σκύρο που είχε πέσει, πουθενά δεν ήταν το πετό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών μας. Καταρχήν μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων που ήταν πάνω στο απορριμματοφόρο. Θα μπορούσε ένας από τους δύο να έχει χτυπήσει σοβαρά ή και να είχε σκοτωθεί. Άρα εδώ γύρεται ένα σημαντικό θέμα ασφάλειας. Χώρια του ότι θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε αυτοκίνητο που περνάει από την περιοχή να έχει πέσει μέσα σε αυτή την τρύπα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θέλω εγώ να τονίσω σήμερα και θα περιμένω να ακούσω και κάποιους άλλους αναδέλφους γιατί υπάρχει άλλο ένα θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαγουλά. Το λόγο έχει... Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο? Δεν βλέπω κάποιον άλλο. Έχει σηκώσει το χέρι ο κύριος Δημιώτης και ο κύριος Σουγιανής. Ωραία. Ο κύριος Σουγιανής έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Δημιώτης. Εάν χρειαστεί να απαντήσω σε κάτι, έχω να απαντήσω, να ενημερώσω μάλλον για μια ερώτηση που είχε κάνει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Τριφίλης. Ας προηγηθεί ο κύριος Δημιώτης και μου δίνει μετά ο κύριος Δημιώτης. Ο κύριος Δημιώτης, χίλια συγγνώμη. Ορίστε κύριε Δημιώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Έχω μια απόφαση του Δημάρχου για μια ανάθεση 2.500 περίπου στο Ionian TV από το καλοκαίρι. Για να έρθει εδώ το Ionian TV και να κάνει κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Φαντάζομαι ότι αυτές οι 2.500 δεν περιλαμβάνουν τα μεταφορικά και τη διαμονή του συνεργείου από το Ionian TV, αλλά μόνο την αμοιβή τους για να έρθουν εδώ στο νησί να μας καλύψουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για το τι σημαίνει κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για ποιο λόγο δεν το έκανε κάποιος από τα Κύθυρα? Έχουμε ανθρώπους που το κάνουν εδώ. Ο Βαλέριος έχει ξοδέψει πολλές ώρες από τη ζωή του για να καλύπτει τα δημοτικά
διοικητικά συμβούλια, από ό,τι θυμάμαι, και τον φέρνω απλά σαν παράδειγμα. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο Γιώργος ο Καλλιγέρος, ο οποίος προσφάτως έκανε και ένα αίτημα για να εξυπηρετήσει το Δήμο για μια δουλειά κτλ. Τώρα δεν θα αρχίσουμε να λέμε ποιος κάνει αυτή τη δουλειά. Την κάνουν αρκετοί. Γιατί εμείς φύραμε το Ionian TV από κάποιο άλλο μέρος. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερον, τι σημαίνει 2,5 χιλιάρικα για κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, για ποιες εκδηλώσεις μιλάμε και τι. Μέσα στα παραδοτέα. Ή ήταν μια πρωτοβουλία του Ionian TV που ήρθε, θαμπόθηκε από τις ομορφιές του νησιού αλλά και από τον οργασμό εργασιών και αποφάσισε να κάνει ένα ρεπορτάζ λέγοντας ότι ενώ έχει παγώσει όλη η Ελλάδα από την πανδημία, υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος λέει κάνει έργα και δεν σταματάει πουθενά και υπάρχει. Για να τα πει αυτά. Ή είναι άλλο το κονδύλι του να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και να τις καλύπτει το Ionian TV και άλλο το κονδύλι ή εν πάση περιπτώσει πρωτοβουλία του Ionian TV να δείξει τον οργασμό εργασιών στο Δήμο Κυθήρων. Βάλατε τα κίτρινα γυλεκάκια, βάλατε και τα κράνη και πήγατε σε όλα τα έργα να κάνετε βόλτα για να δείξετε, ας πούμε, το πόσο καταπληκτική δουλειά γίνεται στο Δήμο Κυθήρων. Ας το κάνει αυτό ένας δημοσιογράφος, αφού θέλει τόσο πολύ να κάνει έρευνα στα Κύθυρα. Αλλά τα γυλαικάκια γιατί τα βάλατε? Για να δείξετε ότι είστε στο εργοτάξιο, ότι το νησί είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο? Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά? Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι ρωτάω και θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διδημιώτη. Το λόγο έχει ο κύριος Σούγιαννης. Κύριε Σούγιαννη, με ακούτε? Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με την ενημέρωση σχετικά με το παζάρι του ποταμού και την επερώτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Τριφύλλης σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία των αιτήσεων συμμετοχής στο παζάρι. Μέχρι σήμερα υπάρχουν πλήρεις αιτήσεις 5 ανθρώπων, 5 ενδιαφερομένων, οι οποίοι πληρούν πλήρως όλες τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στο παζάρι. Και υπάρχουν και 5 οι οποίες είναι εκκρεμείς, λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως τις επόμενες μέρες θα συμπληρωθούν. Δηλαδή, στο σύνολο έχουμε 10 ενδιαφερόμενους μέχρι και σήμερα. Δεύτερον, για τη γέφυρα στο Διακόφτη και σχετικά με την επιστολή του μηχανικού, του πολιτικού μηχανικού, του Χρήσανθου Καλλίγερου, διαβιβάστηκε η επιστολή του στην τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, και με ειδοποιήσανε ότι αύριο θα κατέβει ειδικός επιστήμονας, ο οποίος μαζί με την μηχανικό της περιφέρειας, την κυρία Φρόσο Φούφλια, θα πάνε επί τόπου να ελέγξουν την γέφυρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να προβούν είτε σε μελέτη αποκατάστασης, είτε για να κάνουν αξιολόγηση στην επιστολή του κυρίου Καλλίγερου. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Διδημιώτης πριν, αν πάτε κι εσείς σήμερα στο ΧΙΤΗ, γιατί από εκεί ξεκίνησε η δική μου συμμετοχή τουλάχιστον σε αυτό, θα σας δώσουν οπωσδήποτε να φορέσετε κάποιο γυλαίκο. Δεν έχω στο αυτοκίνητο εγώ γυλαίκο, ούτε έκανα πανηγύρι σε αυτή την ιστορία. Μου ζητήθηκε να περιηγηθεί το κανάλι στο ΧΙΤΗ. Και ειλικρινά σας λέω ότι τουλάχιστον και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στο συνεργείο, δεν ξέρω αν είναι δημοσιογράφοι ή είναι τεχνικοί,
Όντως εντυπωσιάστηκαν με το έργο αυτό στο Χιτή, κάνοντας μία σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στη δική τους την περιοχή. Τώρα, δεν ξέρω για τις λεπτομέρειες, αλλά παρακολούθησα, επειδή παρακολούθησα όλη την διαδικασία στη Μυρτιδιώτισσα και στην πανηγυρική λειτουργία, αλλά και μετά στην διαδικασία του συνεδρίου, νομίζω ότι δεν ήταν για να προβάλλουμε εμείς τα έργα. Ζητήθηκε από το ίδιο το κανάλι και ήταν μια καλή ευκαιρία να δείξουμε κάποια πράγματα στα κύθυρα. Αυτή την άποψη έχω και δεν ξέρω αν εγώ τουλάχιστον με τη δική μου τη συμμετοχή προκάλεσα τον αγαπητό συνάδελφο ή τους αγαπητούς συναδέλφους. Ειλικρινά λυπάμαι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιανη. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ, ο Μαγουλάς. Κύριε Μαγουλά, έχετε πρωτολογήσει, δεν υπάρχει δευτερολογία στο στάδιο της ελληνικής. Μα δεν απαντούνται, κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσεις που κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό να συνεχίζεται πάπυρο. Ορίστε, εδώ μιλάμε για θέμα ασφάλειας. Σήμερα έπεσε ένα απορριμματοφόρο σε μια τρύπα που ξοδέψατε 147 κυβικά. Δεν σας ενδιαφέρει να πάρετε μια απάντηση γι' αυτό? Εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά. Μα εσείς, κύριε Μαγουλά, ρωτήσατε. Περιμένετε να πάρετε απάντηση. Δεν πήρα απάντηση, αλλά και εσείς, σαν πρόεδρος, θα πρέπει να ενδιαφέρεστε για τη δημόσια ασφάλεια. Νομίζω. Βεβαίως και ενδιαφέρομαι. Βεβαίως και ενδιαφέρομαι. Πάντοτε ενδιαφέρομαι για τη δημόσια ασφάλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο αρμόδιος για τα τεχνικά έργα, ο κύριος Σούγιανης, θέλει να συμπληρώσει κάτι, μήπως του διέφυγε, αν γνωρίζει το θέμα. Δεν το γνωρίζω το θέμα, γιατί δεν είμαι στα κύθυρα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μαγουλάς πάντως ξέρει πολύ. Για λόγους που ο ίδιος συνηθίζει, προσπαθεί να τα συνδέσει. Πάμε. Τα κυβικά πληρώθηκαν για εκεί. Χαίρομαι όμως που δημόσια λέτε δεν πέσανε στο σημείο, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και μια έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος να πάρει το λόγο? Ο κύριος Δήμαρχος θέλει κάτι να πει. Να απαντήσω. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Με ακούτε, να απαντήσω? Ναι, ναι. Του Καξαρίου, πάντα με αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Αυτό το... Αυτή η προστασία του ελεκτικού καταφυγίου με αυτή την κατασκευή που έγινε εκεί. Σήμερα, λοιπόν, το απορριμματοφόρο, το οποίο θα εξακριβωθεί γιατί εκινείται στο συγκεκριμένο σημείο, θα γίνει ΕΔΕ δηλαδή για το θέμα αυτό, διότι το απορριμματοφόρο, όπως και όλα τα οχήματα, οφείλουν να κινούνται εντός του οδοστρώματος και όχι στις παρυφές αυτού. Αυτό το αφήνω προς το παρόν. Βούλιαξε σε μια τρύπα η οποία είχε κουφώσει από κάτω λόγω της θάλασσας. Σε αυτή την περιοχή χρειάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο κόστος. Θα γίνει η έρευνα, τα αποτελέσματά της θα κοινοποιηθούν σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και σε κάθε περίπτωση η μέρημνά μας είναι πάντα η ασφάλεια. Αλλά αυτή η περιοχή εκεί δεν μπορεί να επισκευαστεί με μια ανάθεση των 24.000. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ο κύριος Στάθης, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, από ό,τι ξέρω, έχει ενημερώσει και τον κύριο Μαγουλά και άλλους συναδέλφους για αυτό το θέμα. Και είναι πάντα στη διάθεσή τους για οτιδήποτε. Το όχημα, πρέπει να σας πω ότι δεν έπαθε καμία ζημιά. Μόνο το λάστιχο πρέπει να αντικατασταθεί. Και θέλει ένα πάρα πολύ καλό πλύσιμο με γλυκό νερό, γιατί έφαγε θάλασσα εκεί τουλάχιστον για 2 ώρες. Το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του, αλλά θα κληθεί το προσωπικό να μας πει για ποιο λόγο συνέβη αυτό το πράγμα και πώς ακριβώς συνέβη. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί σημείωσα 2-3 πράγματα. Καταρχήν. Λοιπόν. Στον κύριο Διδημιώτη, βασικά θέλω να απαντήσω. Κύριε Διδημιώτη, η ανάθεση στο Ionian TV αφορούσε την απευθείας αναμετάδοση δορυφορικά αλλά και σε πανελλαδικό δίκτυο των εκδηλώσεων στην Παναγία τη Μερτιδιώτισσα και της συναυλίας του πολεμικού ναυτικού στο Καψάλι. Σας θυμίζω ότι το προσκύνημα της Παναγίας της Μερτιδιώτισσας ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο. Δεν είναι εκκλησιαστική περιουσία, είναι δημοτική περιουσία και διαχειρίζεται από την εγχώριο περιουσία.
Αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει το κανάλι στο YouTube του Ionian και βλέπω ότι η Θεία Λειτουργία έχει μέχρι στιγμής 70.000 αντίστοιχες προβολές έχει ο Εσπερινός. Μόνο στο YouTube. Μόνο στο YouTube. Και έχει στο YouTube 6.500 προβολές η συναυλία της μπάντας του πολεμικού ναυτικού στο Καψάλι. Υπάρχουν πλέον οι προβολές που έγιναν μέσω Facebook και βέβαια οι χιλιάδες κόσμου που το είδαν στην τηλεόρασή τους. Γιατί το Ionian εκπέμπει δορυφορικά παντού. Έτσι, το είδαν άνθρωποι συμπατριώτες να έχουν την απευθείας αναμετάδοση από το προσκύνημα της Μερκεδιώτισσας και στο πλαίσιο της τετραήμερης παραμονής του συνεργείου στα Κύθυρα ζήτησε το συνεργείο επειδή στη Ζάκυνθο από όπου προέρχονται υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα σκουπίδια και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, ζήτησαν να και το σταματάω εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τουριστικά, τις ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Κοντολέων, νομίζω ότι ο κύριος Γιαννιώτης που ήταν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή μας στη φιλοξενία, κύριε συνάδελφε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Ο κύριος Γιαννιώτης, αν θέλει να απαντήσει για τα τουριστικά, νομίζω πρέπει να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε, και να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Γιαννιώτης θέλει να μας πληροφορήσει κάτι για την έκθεση τουρισμού στη. Κύριε Γιαννιώτη, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει μέσα στην απόφαση που είχε πάρει για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής τη συμμετοχή στην έκθεση Φιλοξένεια. Οπότε ουσιαστικά υλοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό που είναι σημαντικό και νομίζω ότι έχει νόημα είναι ότι για πρώτη φορά εκεί υπήρχε ένας χώρος για τον καινούριο, τον ευσύστατο σύλλογο καταλυμάτων των Κυθύρων. Ο Δήμος Κυθύρων τους παρήχε δικό τους info desk εκεί, στην έκθεση αυτή. Τους παρήχε επίσης τη δυνατότητα να κάνουν συναντήσεις με tour operators, όπως και έκαναν. Και πρέπει να σας πω ότι ο Σύλλογος έχει πλέον μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο. Μάλιστα, ήδη έστειλαν, πρέπει να σας πω, μια πρόταση για την συμμετοχή του Δήμου σε μια έκθεση τουρισμού το Γενάρη. Αλλά αυτό θα το δείτε στην πορεία. Αυτά έχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος προφανώς δεν είχε λόγο να ενημερώσει ιδιώτες για τη συγκεκριμένη έκθεση από τη στιγμή που υπήρχε συλλογικό όργανο που αντιπροσωπεύει, το μοναδικό συλλογικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους ξενοδόχους στα Κύθυρα. Οι ξενοδόχοι ήταν εκεί, μάλιστα με μια αντιπροσωπεία τριών ατόμων. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιαννιώτη. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο, νομίζω. Έχει ζητήσει ο κύριος Τριφύλλης, από ό,τι βλέπω. Το χεράκι. Ορίστε, κύριε Τριφύλλη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε κοινοποιήσει μια επιστολή, η οποία αναφέρεται στην προσπάθεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου Κυθύρων σε ένα πρώτο επίπεδο ανταλλαγής απόψεων. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε ενημέρωση που θα μας γίνει για τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να μας διευκρινίσει αν τελικά δέχεται να γίνει μια κουβέντα η οποία να είναι σε βάθος και πιο ουσιαστική όσον αφορά τα ζητήματα του προϋπολογισμού για το 2022 με συμμετοχή και των υπολείπων παρατάξεων σε αυτή την κουβέντα ουσιαστικά. Ή απλώς θα παραμείνουμε για άλλη μια φορά σε μια τυπική διαδικασία του ότι πρέπει να σηκώσουμε το χεράκι μας και να ψηφίσουμε ναι ή όχι στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα καταθέσει ο Δήμος Κυθύρων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα ήθελα να υπάρχει μια διευκρίνηση, παρακαλώ, από τον κύριο Δήμαρχο για την σύσκεψη της Παρασκευής. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Δημιώτης και νομίζω ότι είναι σαφής ο υπαινιγμός του, αλλά θα ήθελα να υπάρξει επίσης σαφής τοποθέτηση εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, είναι εάν είχε προηγηθεί ένας προειδεασμός στο κανάλι αυτό ότι εκτός από την κάλυψη των εκδηλώσεων των θρησκευτικών και εθνικών,
θα μπορούσε να υπάρχει και κάλυψη των, των έργων που γίνονται στο νησί. Διότι σε περίπτωση προϊδεασμού, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ καλά όσο πάνε να παρουσιαστούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τριφίλιο. Κύριος Δήμαρχος, θέλει κάτι να απαντήσει. Βλέπω και ο κύριος Πρεσαφίτης να ρωτήσει και ο κύριος Πρεσαφίτης για να κλείσουμε. Δεν κατάλαβα, κύριε Δήμαρχε. Βλέπω ένα χεράκι από τον κύριο Χρυσαφίτη, λέω. Ναι, ο κύριος Χρυσαφίτης. Ορίστε, κύριε Χρυσαφίτη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, ναι. Απλά ήθελα να σας ενημερώσω ότι άργησα να έρθω και αν πήρατε παρουσίες, γιατί είχα δουλειά στο φούρνο και δυστυχώς έπρεπε να κάτσω λίγο ώρα παραπάνω. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ωραία. Καλό είναι που πρόφθασες και δεν έκαψες το ψωμί, ε. Ναι, τα πρόλαβα, ευτυχώς όλα. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρόν λοιπόν, ο κύριος Χρυσαφίτης, παρόν. Ναι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Ιόνια, έχω απαντήσει. Υπάρχει τεχνική περιγραφή, είναι στη διάθεση οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να ενημερωθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, δεν θα είναι ενημέρωση, κύριε Τριφίλη, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό ο στόχος είναι να σας στείλω το προσχέδιο απόψε. Αν όχι απόψε, το αργότερο αύριο το πρωί θα πάρετε το σχέδιο του προϋπολογισμού, να το μελετήσετε κτλ. Εντάξει, αύριο είναι Τετάρτη. Νομίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αρχική συζήτηση. Θυμάστε όλοι τα στάδια του προϋπολογισμού, ποια είναι. Πρώτα το προσχέδιο το συντάσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Η Εκτελεστική Επιτροπή το εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο το μετατρέπει σε σχέδιο. Και στη συνέχεια αναρτάται στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας του Υπουργείου των Εσωτερικών, όπου θα φάει κάποιες μέρες. Και μόλις εγκριθεί από το παρατηρητήριο του Υπουργείου των Εσωτερικών, στη συνέχεια έρχεται για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω πριν γραφτεί η απόφαση του προσχεδίου της Εκτελεστικής Επιτροπής να υπάρχει μια πάρα πολύ αναλυτική συζήτηση πάνω στο σχέδιο αυτό, η οποία πιστεύω, ξαναλέω, ότι προλαβαίνουμε να την κάνουμε την Παρασκευή. Οπότε νομίζω ότι κάλυψα το ερώτημά σας. Δεν θα σας παρουσιάσουμε κάτι και θα σας πούμε πάρτε το, ψηφίστε το. Θα σας αναλύσω κωδικό-κωδικό, θα απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα έχετε και θα δούμε αν μπορούν να γίνουν. Εσόδων και εξόδων με βάση τους μαθηματικούς τύπους της εγκυκλίου του Υπουργείου των Εσωτερικών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Νομίζω ότι το στάδιο της ενημέρωσης τελείωσε. Δεν βλέπω άλλο να έχει ζητήσει το λόγο. Περνάμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, ο Δημήτρης Κοντολίνος, δεν μου απαντήθηκαν οι ερωτήσεις όμως. Θέλετε να τις ξαναθέσω, μήπως δεν τις κατανόησαν. Δεν ξέρω, κύριε Κοντολίνο, τι απαντήσεις περιμένατε και δεν πήρατε. Ερώτησα αν έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για την αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Και επίσης, αν έγινε και η αξιολόγηση και με ποια κριτήρια έγινε η αξιολόγηση για το έντυπο και ψηφιακό υλικό. Δεν μου απαντήθηκαν. Υπάρχει μία ανάθεση για την εκπόνηση του Master Plan του τουρισμού, η οποία όμως λόγω του κορονοϊού, κύριε συνάδελφε, έχει παγώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία μακροπρόθεσμη μελέτη, ούτε καν μεσοπρόθεσμη, για το θέμα του τουρισμού, όχι μόνο στα κύθρα πουθενά, γιατί βλέπετε ότι τα δεδομένα λόγω της πανδημίας αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το πρώτο. Δεύτερον, τα έντυπα παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Η εκτίμηση και η εικόνα που έχω και από τους ανθρώπους που στελέχουσαν το περίπτερό μας, και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ράικου και τους συνεργάτες της για τη βοήθειά τους και τον κύριο Γιαννιώτη και όλους όσοι παρευρέθησαν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Δημοτικού Συμβουλίου 25 του 2021. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, ό,τι λέει η εισήγηση, πρέπει να διορθώσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία της απόφασης για το ΚΕΠ υγείας. Αφορά το ΚΕΠ υγείας, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μας είπαν ότι δεν θα ήθελαν να στεγαστεί στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου.
αιτίες για να το στεγάσουμε. Φέρονται κάποιες λεπτομέρειες. Νομίζω είναι μια τυπική διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον. Εγώ, ο Νίκος Μαγουλάς, χωρίστε. Ωραία, ορίστε κύριε Μαγουλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα, από ό,τι επειδή δεν έχουμε... Είναι όσον αφορά το χώρο στέγασης του ΚΕΠ υγείας, δεν έχει κάποια άλλη αλλαγή. Γιατί δεν μου είναι σαφές, δίχως να έχω την προηγούμενη απόφαση στα επισυναπτώμενα. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, η ερώτηση μου είναι ποιες είναι οι αλλαγές. Αν κατάλαβα καλά, είναι μόνο η αλλαγή του χώρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγουλά. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Απίσω να απαντήσω. Το λέει και η εισήγηση. Είναι δύο οι αλλαγές. Το πρώτο είναι η αλλαγή του χώρου. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να στελεχωθεί, να οριστεί ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος με το ΕΔΠ, με το κέντρο το γενικό, που θα ορίσουμε την κυρία Μπορνά, η οποία είναι η αρμόδια υπάλληλος για τα κοινωνικά. Και το τρίτο είναι ότι ενώ στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει 1.000 ευρώ που είναι η συμμετοχή στην ΦΠΑ, στην απόφαση για κάποιο λόγο είχε γραφτεί 500. Ενώ στον προϋπολογισμό είναι σωστό, δηλαδή, στον αρμόδιο στο σχετικό κωδικό, οπότε πρέπει και η απόφαση να είναι σωστά γραμμένη και αντί για 500 ευρώ το χρόνο συν ΦΠΑ, που είναι η συνδρομή όλων των Δήμων είναι αυτή, είναι 1.000 συν ΦΠΑ, 1.240 δηλαδή. Άρα αυτές είναι οι αλλαγές στην απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Νομίζω ότι καλυφθήκατε, κύριε Μαγουλά, και το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Βενέρη Ειρήνη. Κυρία Βενέρη, ακούει. Ακούζω, ναι. Ναι. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καλλιγύρος Δημήτριος. Ναι. Ιωάννης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Στάθης Εμμανουήλ, ναι. Μαγουλάς Νικόλαος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μεγαλοκονόμος Τηλιανός. Ναι. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Ναι. Κοντολέων Δημήτριος. Είμαι και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Γεωργιλάς. Α, συγγνώμη, κύριε Γεωργιλά, δεν σε πρόσεξα. Ωραία, έχω μπει, ναι. Μπήκα καθυστερημένα, αλλά είμαι κανένα μισάωρο μέσα. Παρόν και ο κύριος Γεωργιλάς, λοιπόν. Ορίστε, κύριε Γεωργιλά, την ψήφο σας. Ναι, ψηφίζω, ναι. Τριφύλλης Εμμανουήλ. Ναι, υπέρ. Κύριε Κοντολέοντα. Περνάμε στο δεύτερο. Χορήγηση άδειας πολιτή υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής ο κύριος Σούγιανης. Κύριε Σούγιανη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε και στην εισήγηση, ο κύριος Παναγιώτης Κουσουρής, κάτοικος χώρας Κυθήρων, υπέβαλε στην υπηρεσία ιδιοδοτήσεων του Δήμου μας στην υπαριθμόν 5567 8/11 του 21 αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την οποία ζητάει την χορήγηση άδειας παραγωγού πλανόδιου πολιτή υπαίθριου εμπορίου. Στην εισήγηση έχει αναλυτικά όλες τις διατάξεις βάσει του οποίου εκδίδεται η άδεια παραγωγού, επίσης και τις προϋποθέσεις όπως και τους περιορισμούς που έχει η άδεια αυτή. Κατόπιν αυτού σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραγωγού πολιτή υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου δηλαδή, στον Παναγιώτη Κουσουρή. Επίσης, να εξουσιοδοτηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος να καταχωρήσει τα στοιχεία των αδειών παραγωγών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιφερειακής αυτοδιοίκησης, το ΣΠΑ. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιανη. Κάποιος άλλος.
Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Βενέρη Ειρήνη. Ναι. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Ναι. Καλλίγερος Δημήτριος. Ναι. Καψάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Κομινός Γιώργιος. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Ναι. Λουράντος Ευάγγελος. Ναι. Σούγιαννης Χαράλαμπος. Ναι. Τάθης Εμμανουήλ. Ναι. Μαγουλάς Νικόλαος. Ναι. Μεγαλοκονόμος Τηλιανός. Ναι. Καλή Γεωργιλάς Παρασκευάς. Ναι. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Ναι. Κοντολέων Δημήτριος. Ναι. Τριφίλης Εμμανουήλ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Διδημιώτης Γεώργιος. Ναι. Το θέμα ομόφωνα εγκρίνεται. Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση χορήγησης βεβαίωσης. Ο κύριος Σούγιαννης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα έγγραφα, το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του 2021 του τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Τραβασάρου, την υπαριθμόν 81-62 του 1999 συμβολιογραφική πράξη αγοραπλησίας οικοπαίδου και την υπαριθμόν 58-72 24-11 του 21 αίτηση του κυρίου Νικόλα Ουμαντά, με την οποία αιτείται την έκδοση βεβαίωσης που θα δηλώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας του συνολικής επιφανείας 476,17 τετραγωνικών βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων στη θέση Παντάνασα του στάσιμου οικισμού ποταμού της ομώνυμης τοπικής κοινότητας του Δήμου Κηθήρων. Όπως αυτή καθορίστηκε με την υπαριθμόν 370-110 6-9 του 83 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά. Εισηγούμε τη χορήγηση βεβαίωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηθήρων και τη λήψη σχετικής απόφασης που θα αναγράφει τα προαναφερόμενα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Όντως το οικόπεδο μετά από τον έλεγχο που έγινε και από το τοπογραφικό και επιτόπου είναι πολύ μικρότερη η απόστασή του από το κέντρο του οικισμού από τα 800 μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιαννη. Κύριε Πρόεδρε, Τριφίλης. Ορίστε κύριε Τριφίλη. Κύριε Πρόεδρε, στο διαδικαστικό ήθελα να αναφερθώ και όχι στην ουσία. Θέματα τα οποία μπορούμε, δεν έχει κάποιος αντίρρηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κατά τη γνώμη μου ονομαστική ψηφοφορία. Αν θέλετε δηλαδή μετά τις ομιλίες που τυχόν υπάρχουν, να ρωτήσετε αν υπάρχει αντίρρηση και να προχωράμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καμία αντίρρηση κύριε Τριφίλη, αλλά σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε τεθεί το θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, γι' αυτό επαναλαμβάνω τα ονόματα. Δεν έχω όμως καμία αντίρρηση να το αλλάξουμε. Αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι... Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Τριφίλης. Εάν όντως δεν υπάρχει διχονομία σε κάτι, φαίνεται εξάλλου αν υπάρχει, να προχωράμε, γιατί από ό,τι παρατηρώ και σε άλλα συλλογικά όργανα έτσι τα κάνουν, όπως το λέει ο κ. Τριφίλης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Έχει κάποιος αντίρρηση για το συγκεκριμένο θέμα? Δεν βλέπω κάποιον. Το θέμα ομόφωνα εγκρίνεται. Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση χορήγησης βεβαίωσης. Ο κύριος Σούγιαννης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα έγγραφα, το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα έτους 2020 του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Φατσέα, την υπαριθμόν 90-87 του 2019 συμβολογραφική πράξη αγοράς οικοπαίδου ακινήτου και την υπαριθμόν 373 26 πρώτου του 21 αίτηση του κυρίου Γεωργίου Κωνσταντίνου Φατσέα, με την οποία αιτείται την έκδοση βεβαίωσης που θα δηλώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Σιωρίκη συνολικής επιφανείας 1.227,97 τετραγωνικών βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων στη θέση Πορτάρι Παύλα Αλώνη του στάσιμου οικισμού Σκουλιάνικα της τοπικής κοινότητας Λιβαδίου του Δήμου Κηθήρων. Όπως αυτή καθορίστηκε με την υπαριθμόν 370-110 του 83 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά. Εισηγούμε τη χορήγηση της βεβαίωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηθήρων και τη λήψη σχετικής απόφασης που θα αναγράφει τα προαναφερόμενα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.
Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι αν έχει δημιουργηθεί απορία επειδή η αίτηση του κυρίου Φατσέα είναι από 26 πρώτου του 21 και γιατί έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπενθυμίσω ότι η ΔΟΜ Πειραιά μέχρι κάποιο σημείο δεχόταν τις βεβαιώσεις αυτές υπογεγραμμένες από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Από κάποιο σημείο και μετά, γι' αυτό το λόγο, είχε εκδοθεί έγκαιρα και πολύ κοντά στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Όμως, στην πορεία, η ΔΟΜ ζήτησε οι αποφάσεις αυτές, οι βεβαιώσεις αυτές, να δίνονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η νομοθεσία, η σχετική νομοθεσία έλεγε απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων έχουν περάσει στα Δημοτικά Συμβούλια και γι' αυτό και ο συνάδελφος, ο κύριος Φατσέας, επανήλθε με αίτημα, έτσι ώστε να δώσουμε τη βεβαίωση μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιαννη. Έχει κάποιος αντίρρηση, δεν βλέπω κάποιος στις αποφάσεις. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το πέμπτο θέμα της σημερινής διάταξης, λήψη απόφασης γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το έργο με τίτλο «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων μονάδα θράψης λιοθρύβησης του Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μας έχει έρθει ένα έγγραφο από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία μας καλεί εντός 25 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης να εκφράσουμε τη γνώμη μας επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το Μερμιγκάρι. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία και όλα το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής μελέτης. Είναι αρκετά και πάρα πολλά. Όποιος από τους συναδέλφους ενδιαφέρεται, μπορώ να του τα στείλω. Έχει πλήρης το μισθωτήριο του λατομείου, τον καθορισμό της περιοχής συγκέντρωση λατομικών επιχειρήσεων στην περιοχή, τις προηγούμενες εγκρίσεις των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Είναι πλήρης ο φάκελος και εγώ προτείνω και εισηγούμε να δώσουμε την απόφαση αυτή. Γνωμοδότηση είναι, έτσι, η οποία προβλέπεται από την νομοθεσία. Ό,τι απορίες έχετε ή ό,τι θέλετε να σας διευκρινίσω, τα έχω εδώ μπροστά μου και μπορώ να σας τα πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιαννη. Κάποιος έχει... Λοιπόν, ο κύριος Μαγουλάς και ο κύριος Τριφίλης έχουν ζητήσει. Ο κύριος Μαγουλάς έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Μαγουλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σουγιάννη, επειδή δεν μου είναι σαφές. Εμείς τώρα έρχεται αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε τι, να κάνουμε αποδεκτή την περιβαλλοντική μελέτη. Και αν είναι αυτό, δεν θα έπρεπε να μας έχει σταλεί η περιβαλλοντική μελέτη για να ψηφίσουμε, να την έχουμε διαβάσει και να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά. Δηλαδή, αν είναι αυτό το ερώτημα, δεν έχω καταλάβει ακόμα, δηλαδή, τι καλούμαστε να ψηφίσουμε. Αν μπορούσα να μου το ξεκαθαρίσει ο κύριος Σουγιάννης, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαγουλά. Ο κύριος Σουγιάννης, θέλετε να απαντήσετε συνολικά. Όχι, θα απαντήσω. Ποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο? Καταρχήν, σαφώς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια δυνατότητα
και με αυτή την έννοια καταρχήν εγώ τοποθετούμε υπέρ. Όμως θα ήταν ωφέλιμο, εφόσον μπορούμε, να είχαμε τη μελέτη αυτή στα χέρια μας πράγματι και εμείς, για να έχουμε μια εικόνα, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά και ο κύριος Αντιδήμαρχος και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, τα κομμάτια που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθησία πλέον είναι εξαιρετικά ψηλά στην ατζέντα και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από άλλες μονάδες πάνω στο νησί ήταν σημαντικά, θα έλεγα, μιλώντας για την περιοχή των Φρυλιγιαννίκων, για παράδειγμα. Άρα πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε αφενός μεν την παραγωγή, αφετέρου δε την ποιότητα ζωής των κατοίκων των κυθύρων και όχι μόνο. Το τρίτο και τελευταίο που ήθελα να πω στον κύριο Σούγιαν, επειδή αναφέρθηκε εν παρενθέσει στο ότι προσκομίστηκε το μισθωτήριο και επειδή γνωρίζω ότι τα χρήματα πρέπει να εισπράττονται από την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού, εάν είναι εξασφαλισμένο με ποινική ρήτρα ότι υπάρχει ποινή έκπτωση ή οτιδήποτε άλλο, εάν δεν καταβάλλονται τα χρήματα, και αν έχει εικόνα ο κύριος Σούγιανης για άλλες αντίστοιχες ενοικιάσεις, αν έχουν εισπραχθεί τα ενίκια που προβλέπονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τριφίλη. Ο κύριος κύριε Σούγιανης... Πρόεδρε, μισό λεπτάκι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ήθελα να πω ότι έχω στείλει όλο το φάκελο. Μέσα στην πρόσκληση, αν δείτε, υπάρχει όλος ο φάκελος συμπιεσμένος, επειδή είναι πολύ μεγάλα τα αρχεία, αυτά ήταν γύρω στα 30 MB, τα έχω στείλει και θα μπορούσε να τα κατεβάσει οποιοδήποτε να τα δει. Φαντάζομαι ότι θα τα έχουν δει. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννιώτη. Το λόγο έχει ο κύριος Σουγέννης. Ορίστε κύριε Σουγέννη. Παρ' όλα αυτά, για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, εμείς δεν εγκρίνουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε την υπηρεσία έχουμε, ούτε τα στελέχη έχουμε για να μπορέσουν να κάνουν την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει τη γνωμοδότηση, γι' αυτό και ο χρόνος, από ό,τι είδατε, είναι ασφιχτικός 25 ημερών, αν ο Δήμος για πολιτικούς λόγους ή για κάποιους άλλους λόγους εγκρίνει την παράταση ουσιαστικά της λειτουργίας αυτού του λατομείου. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί επίσημα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις ως λατομική ζώνη. Είναι παράταση, ανανέωση μάλλον των περιβαλλοντικών όρων. Εμείς δεν ελέγχουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα μπορούσαμε απλά, αν υπάρχει κάποια ένσταση ή κάποια καταγγελία για το πώς λειτουργεί αυτή η μονάδα και ότι παραβιάζει τους όρους, τότε θα μπορούσαμε εμείς να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πούμε ότι είμαστε αντίθετοι ή όσοι θεωρούν ότι είναι αντίθετοι. Κατά δεύτερον, ειλικρινά δεν ξέρω αν... νομίζω ότι εγχώριος εισπράττει τα μισθώματα από τις μονάδες αυτές που λειτουργούν στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι σωστή. Αυτό δεν το ξέρω και δεν ξέρω... αν κάποια άλλη επιχείρηση χρωστάει, όμως μπορούμε να ενημερωθούμε και να σας ενημερώσουμε σχετικά. Δεν ξέρω αν σας απάντησα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούγιαννη. Από ό,τι καταλαβαίνω, γνωμοδοτούμε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριμένο έργο του λατομείου. Λοιπόν, εκεί καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε. Νομίζω ότι γνωμοδοτούμε υπέρ, από ό,τι κατάλαβα. Κύριος Μαγουλάς, έχει σηκώσει χέρι ο κύριος Μαγουλάς και θέλω και εγώ στο τέλος κάτι. Ο κύριος Μαγουλάς, ορίστε κύριε Μαγουλά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προς αποκατάσταση, και επειδή είχε δίκιο ο κύριος Γιαννιώτης, όντως μας έχουν σταλεί όλα τα αρχεία σε συμπιεσμένο και αρχείο. Ήταν δικιά μου παράβλεψη ότι δεν τα είδα, οπότε ήθελα να αποκαταστήσω αυτό το κομμάτι. Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν ψηφίζουμε την περιβαλλοντική μελέτη. Σαφώς τοποθετούμαστε υπέρ, δεν έχουμε κάποια διαφωνία σε αυτό. Νομίζω, είπε ο κ. Σουλιανής, τι ψηφίζουμε, όχι την περιβαλλοντική μελέτη, το αν πρέπει να λειτουργεί το λατομείο ή όχι. Αυτό μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγουλά. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Ναι, επειδή το θέμα αυτό το γνωρίζω και από την προηγούμενη ιδιότητά μου, ως πρόεδρο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας,
Να ξέρετε ότι αυτές οι μισθώσεις είναι 20 ετίας τουλάχιστον. Αυτές έχουν γίνει από όταν ήταν πρόεδρος στην εγχώριο περιουσία ο δικηγόρος ο κ. Καλλίγερος, ο Κώστας ο Καλλίγερος. Είναι μακροχρόνιες μισθώσεις δηλαδή. Και στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε, το είπε πριν ο κ. Σούγιανης, αλλά θέλω να το επεκτείνω έτσι όπως το είπε, ότι τα κύθυρα είναι από τα λίγα νησιωτικά, από τους λίγους νησιωτικούς δήμους στην Ελλάδα, που έχουν νόμιμες λατομικές ζώνες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ οφείλουμε ένα δημόσιο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στον πρώην έπαρχο τον Μανώλη τον Κασιμάτη πάνω στο θέμα αυτό και βέβαια σε όλους όσοι στο πλευρό του τότε βοήθησαν. Σε ό,τι αφορά τις οφειλές που υπήρξε ερώτημα, γνωρίζω ότι η εγχώριος περιουσία βρίσκεται σε συνεννόηση με τους μισθωτές και οι οφειλές είναι ρυθμισμένες. Και βέβαια μπορεί ο κύριος Βενάρδος, ο πρόεδρος του εμπορίου, να κάνει μια αναλυτικότερη ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό. Πάντως, προσωπικά, αν και δεν έχω δικαίωμα ψήφου, τάσομαι και υπέρ της λειτουργίας των λατομικών ζωνών στα κύθυρα και γενικότερα η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει να είναι θετική η γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίστοιχη απόφαση να ξέρετε ότι παίρνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο επί αυτών των αιτημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση, δεν βλέπω κάποιον. Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των εγκαταστάσεων της μονάδας θράψης και ηλιοτρύπησης του εξορισμένου υλικού. Το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθύρων, Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμό τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι στη μέση τη θητεία αλλάζουμε τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου. Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, η διοίκηση είχε οριστεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, αλλά πάντα σε αυτές τις αποφάσεις γράφουμε τη γνωστή φράση και σε κάθε περίπτωση με τον ορισμό νέας διοίκησης. Οπότε θέλω να πω ότι το διάστημα, το μεσοδιάστημα είναι νόμιμο σε ό,τι αφορά την σύνθεση του Λιμενικού Ταμείου. Με τις αλλεπάλληλες αλλαγές νομοθεσίας σας έχει έρθει μία εισήγηση 7 σελίδες. Είναι πολύ αναλυτική. Την έχει επεξεργαστεί ο δικηγόρος του Δήμου, κ. Σεμπιτέκολος. Επιτροχάδιν λοιπόν, το Λιμενικό Ταμείο, η διοίκηση ορίζεται για το δεύτερο μισό της τρέχουσας θητείας. Δηλαδή από αύριο μέχρι και τις 31/12/2023 και σε κάθε περίπτωση με τον ορισμό της νέας διοίκησης. Τότε, όταν θα γίνει το Γενάρη του 24. Τα μέλη τα οποία υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο είναι ο κύριος Καλλίγερος Δημήτριος, με αναπληρωτή τον κύριο Σούγιανη, ο κύριος Ζαντιώτης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον κύριο Κομινό, ο κύριος Μουράτος Ευάγγελος με αναπληρωτή τον κύριο Καψάλη, η κυρία Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη με αναπληρωματική της την κυρία Μαρουλίδου Σουμέλα. Περιμένουμε να υποδειχθούν δύο μέλη από το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, εκ των οποίων υποχρεωτικά η μία πρέπει να είναι γυναίκα, με τους αναπληρωματικούς τους, και είναι και ο προϊστάμενος της Οικίας Λιμενικής Αρχής, που έχουμε σχετικό έγγραφο από 3 Νοεμβρίου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διαπιστώσει δεσμευτικά την υπόδειξη του Προέδρου, όπως υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο, που είναι ο κ. Καλλίγερος Δημήτριος, και να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και εκ μέρους της παράταξης της πλειοψηφίας προτείνεται ο κύριος Λουράντος Ευάγγελος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Κάποιος θέλει να πάρει το λόγο? Παρακαλούνται οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαγουλάς ζήτησε από ό,τι βλέπω. Ορίστε κύριε Μαγουλά. Ναι, κύριε. Συγγνώμη, κύριε Μαγουλά, δεν βλέπω το χεράκι στον υπολογιστή μου. Δεν ξέρω γιατί κάτι συμβαίνει εδώ σε ένα τάμπλετ που έχω. Γι' αυτό δεν σας δίνω το λόγο αμέσως. Ορίστε, κύριε Μαγουλά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα προτείνουμε ξανά το Πάρητο Γεωργιλά, με αναπληρωτή το Χρυσαφίτη τον Νίκο και τη Μάντη την Οταρά, με αναπληρώτρια την Ατζολέτα την Κονόμου. Θέλω όμως να ρωτήσω να σημειώσω, νομίζω ότι η θέση του Αντιπροέδρου ανήκει στις παρατάξεις αντιπολίτευσης, αν δεν κάνω λάθος, βάσει του νόμου. Να το δούμε λίγο αυτό. Ευχαριστώ. Η παράταξη του κυρίου Κοντολέοντα δεν προτείνει
Ναι, κύριε Πρόεδρε. Από την κάθε παράταξη πρέπει να προταθεί. Κύριε Πρόεδρε, όπως και την προηγούμενη φορά, εμείς δεν προτείναμε κάποιον. Θα επαναλάβουμε το ίδιο και αφήνουμε το περιθώριο στην παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης να δεχτούμε και τα δύο άτομα που προτείνει. Ευχαριστώ. Ωραία. Καλώς τότε ο κύριος Μαγουλάς προτείνει δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Συμβούλιο. Να απαντήσω στον κύριο Μαγουλάκη. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Μαγουλάκη, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, με ακούτε. Ναι, συγγνώμη, γιατί να απαντήσω για το θέμα της ποσότητας. Λοιπόν, κύριε Μαγουλά, αυτό που λέτε πράγματι ισχύει μέχρι και την προηγούμενη δημοτική θητεία. Η θέση του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου και του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 31 Αυγούστου του 2019, που έληξε η προηγούμενη δημοτική περίοδος, ανήκαν εκ του νόμου στην αντιπολίτευση. Αυτό άλλαξε με το νόμο 4623 του 2019 του κυρίου Θεοδωρικάκου. Και πλέον δεν ανήκουν εκ του νόμου στην αντιπολίτευση, αλλά το συλλογικό όργανο εκλέγει. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτή η εισήγηση που σας έχει έρθει είναι μακροσκελέστατη και είναι και πάρα πολύ αναλυτική, γιατί με τον κύριο Σεμιτέκολο ήδη από την προηγούμενη φορά κάναμε επικοινωνίες με το Υπουργείο για να δούμε τι ακριβώς ισχύει κτλ. Και βέβαια, όπως ακριβώς ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά, θα ψηφίσουμε και τώρα, θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, σύμφωνα με τον νόμο, και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε νομικός, αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό στις θέσεις των αντιπροέδρων αυτών των οργάνων να ορίζεται εκ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, είναι υποχρεωτικό να ορίσουν συνολικά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως και το κάνατε, τα δύο μέλη από τα 7 του συγκεκριμένου συμβουλίου. Τώρα, η μία θέση είναι εξ οφίτσιο στο Λιμενάρχη, έτσι σε αυτό που υποδεικνύει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι 4 ανήκουν στη δημοτική πλειοψηφία. Ο Δήμαρχος υποδεικνύει δεσμευτικά τον Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τον Αντιπρόεδρο. Μπορεί να υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα. Δεν απαγορεύεται αυτό, αλλά δεν είναι εξ οφίτσιο στην αντιπολίτευση. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, οπότε έχω ζητήσει το λόγο. Ορίστε, κύριε Μαγουλά. Κύριε Δήμαρχε, δεν το γνωρίζω αυτό. Θα διαβάσω τον νόμο. Είμαι σίγουρος ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Σεμιτέκολος, θα το έχει ερευνήσει το θέμα και δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε. Στα πλαίσια όμως του πολιτικού πολιτισμού και της συνένεσης, θα μπορούσατε να δεχτείτε ο αντιπρόεδρος να είναι από τη δική μας παράταξη, που νομίζω ότι είναι και ένα άτυπο δικαίωμά μας βάσει των ψήφων τελικά που λάβαμε και σαν αντιπολίτευση, το σύνολο της αντιπολίτευσης, στις εκλογές. Οπότε, μένα η πρότασή μου είναι ο αντιπρόεδρος να πάει στην αντιπολίτευση και προτείνω τον κύριο Πάρη, τον Γεωργιλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαγουλά. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Να απαντήσω για να γίνει. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Η παράταξή μας αποφάσισε να προτείνει τον κύριο Λουράντο. Νομίζω θα μείνουμε σε αυτό και ας γίνει επιλογή κανονικά φανερή ψηφοφορία όπως προβλέπεται. Ωραία. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία όσον αφορά τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού. Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω κάτι για να είναι πολύ σαφές. Επειδή σας λέω ότι το έχουμε ψάξει πάρα πολύ με τον δικηγόρο. Αυτή η απόφαση που παίρνει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο ονομάζεται διαπιστωτική πράξη. Είναι διαπίστωση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη διαπιστωτική πράξη υποχρεωτικά πρέπει τα μέλη που έχουν υποδειχθεί από τον Δήμαρχο διαπιστώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όντως είναι τα νέα μέλη της διοίκησης και το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τον Αντιπρόεδρο εκ των υποδεικνυωμένων μελών και των δύο παρατάξεων προφανώς. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν δύο υποψηφιότητες και εκ μέρους της δημοτικής πλειοψηφίας είναι ο κύριος Ευάγγελος Λουράτος. Ωραία. Οπότε το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία επί των δύο, του κυρίου Λουράντου και του κυρίου Γεωργιλά. Βενέρη Ειρήνη. Ο κύριο Λουράντου. Λουράντος. Ζαδιώτης Παναγιώτης. Ευάγγελος Λουράντος. Καλλίγερος Δημήτριος.
Ευάγγελος Λουράντος. Καψάλης Κωνσταντίνος. Λουράντος Ευάγγελος. Κομινός Γιώργιος. Λουράντος Ευάγγελος. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Λουράντος Ευάγγελος. Λουράντος Ευάγγελος. Λουράντος Ευάγγελος. Σουγιάννης Χαράλαμπος. Λουράντος Ευάγγελος. Στάθης Εμμανουήλ. Λουράντος Ευάγγελος. Μαγουλάς Νικόλαος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ψηφίσω το Παρασκευά το Γεωργιλά και δηλώνω την απογοήτευσή μου από τη Δημοτική Αρχή για τη στάση που επιδεικνύει. Αποδεικνύεται ότι η Σύνεση δεν θέλει και θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό αυτό. Ευχαριστώ. Μεγαλοκονόμος Τηλιανός. Παρασκευά Γεωργιλά. Καλή Γεωργιλάς Παρασκευάς. Εμένα προφανώς. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Τον κύριο Γεωργιλά. Κοντολέων Δημήτριος. Τον κύριο Γεωργιλά προτείνουμε. Ευχαριστώ. Τριφύλης Εμμανουήλ. Προφανώς τον κύριο Γεωργιλά και λυπάμαι πάρα πολύ που ο κύριος Δήμαρχος δεν επισήμανε ότι ο νόμος άλλαξε με την καινούργια κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Διδημιώτης Γεώργιος. Τον κύριο Γεωργιλά. Κύριο Γεωργιλάς. 2, 4, 5, 6. Ο κύριος Γεωργιλάς λαμβάνει 7 ψήφους και ο κύριος Λουράντος 9 ψήφους. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κύριος Λουράντος. Κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.